Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινήν με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτσε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείωσης της δελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυριών και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επί σε με μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ως ήμινας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτή. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας την κατάθεση της Αγίας αυτής ζώνης εορτάζουμε σήμερα, υπήρξε το έψυχον παλάτιον του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Και η Αγία μας Εκκλησία είναι το κατοικητήριο του Θεού και η Θεία Λειτουργία είναι η ιερουργία εκείνη η οποία μας προσφέρει τον Υιό και Λόγο του Θεού, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ως άλλη ιστορική μήτυρ. Και θα πρέπει συνεχώς, όπως μας έδωσε εντολή ο Κύριος, να ποιούμε αυτό το μυστήριο, να μετέχουμε σε αυτό και να κοινωνούμε του Αγίου Σώματός Του και του Τιμίου του Αίματος. Αν εξετάσουμε προσεκτικά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αν εξετάσουμε προσεκτικά τη Θεία και Ιερή Λειτουργία, βλέπουμε ότι ολόκληρη, από την αρχή ως το τέλος, έχει ως σκοπό και αναφορά την κοινωνία των συναθροιζομένων πιστών χριστιανών. Ο σκοπός δηλαδή που γίνεται τη λειτουργία είναι να κοινωνήσουν οι πιστοί. Οι ευχές που διαβάζει μυστικά ο ιερέας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, οι εκφωνήσεις και όλες οι ιερολογίες, οι ιεροπραξίες και οι τάξεις που γίνονται σε αυτήν, το φανερώνουν ότι αυτός είναι ο σκοπός. Η κοινωνία των πιστών με τον Χριστό για τις μεταλήψεις του Αγίου Σώματός του και του Τιμίου του Αίματος. Στην ευχή που λέγεται για τους πιστούς, γράφεται μέσα στη διάρκεια της λειτουργίας. Υπάρχει αυτή η ευχή λίγο πριν το χερουβικό. Δώσ' αυτής της πιστής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων. Δηλαδή πάντοτε θα πρέπει οι πιστοί με φόβο και αγάπη να λατρεύουν τον Κύριο και ακατάκριτα και ανένοχα να μετέχουν των Αγίων του μυστηρίων.
Στην ευχή που ακολουθεί μετά το τέλος των μυστηρίων γράφεται «Ως τη γενέστη της μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών». Δηλαδή, τα Άγια αυτά να οδηγήσουν όσους πιστούς κοινωνούν στην κάθαρση της ψυχής τους και στην άφηση των αμαρτιών τους. Πάλι και εδώ γίνεται λόγος, επομένως, για Θεία Κοινωνία. Η ευχή που είναι πριν την μετάληψη λέει «Και καταξίζω την κρατειά σου χειρή, μεταδούν ημί το αχράντο σώματός σου και το τιμίου σου αίματος και διημών παντή του λαού». Δηλαδή, αξίωσέ μας, Κύριε, να μας μεταδώσεις με το ισχυρό σου χέρι το Άγιο σου σώμα και το τίμιο σου αίμα και από εμάς να το μεταδώσεις σε όλο το λαό σου. Όχι σε κανέναν ή σε έναν ή δύο, αλλά σε όλους. Ο Κύριος θέλει όλοι οι πιστοί να κοινωνούμε τακτικά. Σε εκφωνήσεις πάλι, ο ιερέας φωνάζει στο λαό εκ μέρους του Κυρίου. «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Κρατώντας στα χέρια του το ιερό ποτήρι, με το ζωπιό σώμα και αίμα βγαίνει από τη θύρα του ιερού και δείχνοντάς το στο λαό, τον προσκαλεί στη Θεία Μετάληψη και φωνάζει μεγαλόφωνα «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δηλαδή να έρθετε να μεταλάβετε τα Θεία Μυστήρια με φόβο Θεού, με πίστη και αγάπη. Μετά την μετάληψη, ο ιερέας και ο λαός ευχαριστούν τον Θεό για τη μεγάλη αυτή χάρη με την οποία τους αξίωσε. Ο λαός ευχαριστεί λέγοντας «Πληρωθεί το δοστόμα ημών ενέσεως ο Κύριε, ότι αξίωσες ημάς με τα σχήν των Αγίων, αθανάτων και αχράντων σου μυστηρίων». Δηλαδή, ας γεμίσει, Κύριε, το στόμα μας από τη δοξολογία σου, αφού μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα Άγια και Αθάνατά σου μυστήρια. Πάλι και εδώ, επομένως, γίνεται λόγο για Θεία Μετάληψη. Ο ιερέας λέει «Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων, Αγίων, Αχράντων και Ζωπιών μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο». Δηλαδή, αδελφοί μου, επειδή μεταλάβαμε όλοι με ορθή συνείδηση τα Άγια και Ζωπιά μυστήρια, ελάτε να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Αν δεν υπήρχε αυτό το βίωμα που έχουν οι Άγιοι μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, δεν θα υπήρχαν και αυτές οι ευχές. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι και ο χερουβικός ύμνος που ψάλλεται από το λαό είναι μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Και αυτό επειδή λέει ότι όλοι εμείς που μυστικά εικονίζουμε τα πολιώματα χερουβίμ και ψέλνουμε τον Τεσσάγιον Ύμνο στη Ζωπιό Τριάδα, ας απομακρύνουμε κάθε φροντίδα και μέρημνα αυτού του κόσμου από το μυαλό μας, γιατί πρόκειται να υποδεχθούμε στην ψυχή μας και να μεταλάβουμε τον Βασιλέα του Παντός, που ο αοράτος είναι περικυκλωμένος από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων. Το ίδιο δηλώνει και η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, που απαγγέλλεται μετά από την μεταβολή των τιμίων δώρων. Με αυτήν οι χριστιανοί ζητούν από το Θεό και Πατέρα να τους δώσει τον επιούσιο άρτο, που κυρίως είναι η Θεία Μετάληψη, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Ακόμα και τα ονόματα της Θείας Λειτουργίας με τα οποία αποκαλείται εξαιρετική κοινωνία και σύναξη αναφέρονται αναγκαστικά με κάποιον τρόπο στη συχνή μετάληψη. Η κοινωνία και η σύναξη σημαίνουν ότι με την μετάληψη του σώματος και αίματος του Κυρίου όλοι οι πιστοί συγκεντρώνονται, κοινωνούν, ενώνονται με τον Χριστό και γίνονται ένα σώμα και ένα πνεύμα με Αυτόν. Βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα ιερά σημεία της Θείας Λειτουργίας, σας ζητώ να μου πείτε, αδελφοί μου, με φόβο Θεού και συνείδηση της ψυχής σας, δεν είναι φανερό ότι οι χριστιανοί που πηγαίνουν στη λειτουργία είναι υποχρεωμένοι να μεταλαμβάνουν συχνά? Δεν έχουν χρέος να κάνουν κάτι τέτοιο
για να φαίνεται πως η Θεία Μετάληψη είναι κοινωνία, σύναξη, δείπνος και για να μην γίνονται παραβάτες εκείνων που πιστεύουν και ομολογούν. Εάν όμως δεν μεταλαμβάνουν όπως άλλωστε παραδέχονται, φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, μήπως γίνονται παραβάτες. Δεν ξέρω αν ακολουθούν την αληθινή τάξη και αν βρίσκονται στον πρέποντα τόπο ο ιερέας που προσκαλεί τους πιστούς να κοινωνήσουν και οι ιερολογίες, οι ιεροπραξίες και οι τάξεις που τελούνται κατά Θεία Λειτουργία. Αυτό το λέω επειδή όλοι παρετούνται αμέσως και δεν βρίσκεται ούτε ένας χριστιανός να ανταποκριθεί σε αυτές τις αιτήσεις και να επακούσει στο κάλεσμα του ιερέα ή για να πω καλύτερα στο κάλεσμα του Θεού, αλλά γυρίζει πίσω με τα Άγια άπρακτος, χωρίς κανένας να τον καταδεχθεί και να πλησιάσει να μεταλάβει. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι ακριβώς έτσι δομημένη, δοσμένη από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, παραδομένη από Αυτόν σε εμάς, έτσι ώστε εμείς να μετέχουμε του ζωπιού σώματός Του και του τιμίου του αίματος, και ότι είναι πράγματι έλλειψη και αμαρτία όταν κανείς από αμέλεια και διαφορία δεν φροντίζει να κοινωνεί συχνά των αχράντων του Κυρίου Μυστηρίων με την ευλογία του Πνευματικού του Οδηγού. Ο Άγιος Νικόλος ο Πλανάς, ένας Άγιος των ημερών μας, λειτουργούσε καθημερινά, χωρίς διακοπή, σε διάστημα μισού αιώνα. Στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποτε να μην έχει πρόσφορο. Διαβάζουμε στο βιβλίο Θαύματα και Αποκαλύψα τη Θεία Λειτουργία της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Κάποια ημέρα είχε προχωρήσει ο όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά. Συνήθως πάντοτε εξοικονομούσε είτε από τους πιστούς είτε από τους γύρω φούρνους, αλλά εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε από πουθενά πρόσφορο. Έστειλε να ψάξουν στους φούρνους και στις νοικοκυρές που πάντα είχαν. Κοίταξε και στα ντουλάπια του ιερού, μήπως είχε αφήσει άλλους ιερέας. Με κανένα αποτέλεσμα, στενοχωρήθηκε μέχρι δακρύων. Κάποια στιγμή τον βλέπω να βγαίνει στην ωραία πύλη, κρατώντας ένα πρόσφορο φρέσκο. Το είχε βρει μέσα πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το είχε βρει πάνω στην Αγία Τράπεζα. «Κοιτάξτε, παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός», είπε με συγκινημένος και χαρούμενος. Όλα τα θαύματα σημεία τα έλεγε. Τα θεωρούσε φυσικά, γιατί είχε μεγάλη πίστη. Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές που τις υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου. Πολύ φυσικό λοιπόν να υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου και τον Παπα-Νικόλα, τον εντός του κόσμου διαβιούντα αληθινόν ασκητή. Βλέπουμε και από εδώ πόσο η συνεχής Θεία Λειτουργία και η Θεία Μετάληψη αγιάζει τον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά. Αυτό ας γίνει και ο δικός μας σκοπός, όσο γίνεται συχνότερα να μεταλαβαίνουμε με την άδεια του πνευματικού μας, έτσι ώστε να μετέχουμε τη ζωή πολλαχώς, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και να αξιωθούμε και της επουρανίου ζωής και βασιλείας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.